Τεράστια ανησυχία για την εξέλιξη τη πανδημία στα μικρά παιδιά εκφράζουν παιδίατροι, μια και έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίζονται σε όλο ένα και μικρότερε ηλικίε. Όπω αναφέρει χαρακτηριστικά στο έθνο.gr ο Γενικό Γραμματέα τη Ένωση Ελευθέρων Επαγγελματιών Παιδιάτρων Αθήκη και πρόεδρο τη Επιστημονική Επιτροπή τη Ένωση, Δημήτρη Φούσκα, το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται από το τέλο του Ιανουαρίου, ωστόσο μέσα στο Μάρτιο απέκτησε πολύ μεγάλε διαστάσει. Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Μέχρι το τέλο του Ιανουαρίου το ζήτημα δεν μα απασχολούσε σχεδόν καθόλου. Από τον περασμένο Μάρτιο, μέχρι τότε ο κάθε παιδίατρο είχε μάθει ότι έχουν νοσήσει από κορονοϊό ένα ή δύο παιδιά συνολικά, συνήθω μεγαλύτερη ηλικία και όλα παρουσίαζαν πολύ ελαφρά συμπτώματα. Πλέον ο κάθε συνάδελφο πληροφορείται σίγουρα για ένα περιστατικό την ημέρα για ένα παιδί που ασθενεί σε κάθε οικογένεια. Επίση, πλέον έχουμε και νοσηλευόμενα παιδιά σε μεθ, κάτι που δεν συνέβαινε ή συνέβαινε πολύ σπάνια μέχρι πριν από λίγο καιρό, τονίζει στο έθνο ο κύριο Φούσκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αιτία του γεγονότο ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά ασθενούν με κορονοϊό είναι η βρετανική μετάλλαξη του ιού. Είναι περισσότερο μεταδοτική και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι χτυπάει μικρότερε ηλικίε. Το ευχάριστο είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ασθενεί δεν παρουσιάζουν τουλάχιστον μέχρι στιγμή βαριά συμπτώματα συνήθω, λίγο πυρετό και κάποιο βήχα, και η συντριπτική πλειοψηφία από αυτά που νοσηλεύονται μπαίνουν στα νοσοκομεία περισσότερο για προληπτικού λόγου. Όπω έχουμε παρατηρήσει, συνήθω η μετάδοση του ιού στα παιδιά γίνεται από τον πατέρα που εργάζεται και φέρνει τον ιό στην οικογένεια ή από μη εμβολιασμένου σχετικά νέου σε ηλικία παππούδε και γιαγιάδε. Οι τελευταίοι βγαίνουν για βόλτα σε κάποιο πάρκο, συνοστίζονται και φέρνουν στο σπίτι τον ιό. Είναι ενθαρρυντικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών παρουσιάζει ελαφρά συμπτώματα συνήθω για μία ή δύο ημέρε ανεβάζουν λίγο πυρετό και παρουσιάζουν κάποιο βήχα. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν αρκετά παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία τη Αττική, τη Πάτρα αλλά και τη υπόλοιπη περιφέρεια. Όλοι οι παιδίατροι ανησυχούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κατάσταση. Προσωπικά είχα ασθενεί, παιδί μόλι 15 ημερών το οποίο κόλλησε από τη γιαγιά του. Ευτυχώ η εξέλιξη τη υγεία του ήταν καλή, σημειώνει ο κ. Φούσκα.